Αχ, δεν μπορώ, ρε Χρήστο, αλλιώς. Τι κοιμάσαι έτσι. Κοιμάμαι, ναι, λίγο. Το συνήθισες. Προσπαθώ, ακόμα το δουλεύω. Α, γυρνάς και λίγο πλάι, κλαίω. Ναι, δεν μπορώ, κλαίω λίγο. Αλλά αυτή είναι η στάση, γιατί, για να μην τσαλακωνόμαστε. Δεν κάνει καλό στο δέρμα να κουμπάει το μαξιλάρι. Τι κάνει στο προσωπάκι σου, να ξέρω. Τι κάνει αυτό το αγόρι στο προσωπάκι του. Γενικά προσπαθώ να κοιμάμαι με σωστό τρόπο, γιατί είναι κάτι που επηρεάζει. Πώς κοιμούνται με σωστό τρόπο, δηλαδή. Δηλαδή δεν πρέπει να κουμπάμε το πρόσωπό μας σε μαξιλάρι, πρέπει. Θες να σου δείξω. Να δείξω. Θα σου δείξω πάνω στο τραπέζι, να, okay? Ναι. Λοιπόν. Άστο αυτό για να μην στο φέρω στο, στο κεφάλι. Ναι, για δηλαδή πολλοί άνθρωποι κοιμούνται κάτσε να κάτσω. Ανάσκελα ή δεν ξέρω πώς. Εγώ προσπαθώ να κοιμάμαι έτσι. Ναι. Με τα χέρια, έτσι. Όχι, απαραίτητα. Έτσι τώρα θα κάνω. Είναι μικρό το τραπέζι. Αλλά γενικότερα να μην ακουμπάει. Α, για να μην χαλάσει αυτό το αλαβάστρινο πρόσωπο. Αυτό το υπέροχο πρόσωπο δεν θέλω. Και αυτά εδώ τι είναι, αυτές οι γραμμές που έχεις κάνει. Δεν ξέρω. Από τι γίνανε. Από τι γίνανε, αφού δεν ακουμπάς σε κανένα μαξιλάρι. Πώς γίνανε. Δεν ξέρω. Οπότε δεν είναι. Είναι άτομο αυτό. Μετά τι άλλο κάνεις. Τι άλλο για να κρατιέται αυτό το πρόσωπο. Κρύα. Ντουζ. Α, ναι. Ναι, κάνει καλό το κρύο νερό και στο μεταβολισμό. Σήκω. Κρύο ντους. Τέλειο. Δεν κάνει, παιδιά, τα άκρα, ούτε το κρύο το πολύ, ούτε το καυτό το πολύ. Σοκάρεται το δέρμα. Δεν είναι ο άνθρωπος μαθημένος για να βασανίζεται.